Θέλω να πάμε να βρούμε τώρα τον Μανόλη Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη, καθώς με τον πόλεμο να μένετε, Μανώλη, για 5-24 ώρα, με χρονοκαθυστέρηση η Άγκυρα προχώρησε τελικά στο κλείσιμο των στενών του Βοσπόρου. Ακριβώ αποφάσισε κάτι τέτοιο, όμω ε, μια σημαντική λεπτομέρεια είναι πω θα κλείνει τα στενά του Βοσπόρου για όλε τι χώρε, και τι παράκτιες και τι μη ε, Για να πούμε πρώτα απ' όλα το τι είπε ο Υπουργό Εξωτερικών Μεγρού Τσαβού Σογλου ε, πριν από λίγε ώρε, μέχρι σήμερα λέει, δεν έχει γίνει κάποιο αίτημα διέλευση από τα στενά. Στο περιβάλλον σύγκρουση που είμαστε, ειδοποιήσαμε. Όλε παράκτηε και μη παράκτηε χώρε να μην κάνουν διέλευση των πολεμικών από στη Μαύρη Θάλασσα. Μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει οποιαδήποτε αίτημα. Εφαρμόζουμε τι διατάξει τη συνθήκη του Μοντρέου. Ουσιαστικά, τίποτα μελούτσα ε, Ούτε η Ρωσία, ούτε η Ουκρανία δεν θα, δεν, δεν θα περάσουν πολεμικά πλοία. Αλλά ε, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι η Τουρκία ε, διαβάζει τη συνθήκη του Μοντρέ σαν να δέχεται απειλή και η ίδια ή σαν να βρίσκεται η ίδια σε εμπόλεμη κατάσταση και κλείνει τα στενά ουσιαστικά και νατοϊκά πλοία ή πλοία των ΗΠΑ. Θελήσουν να περάσουν τα στενά για να πάνε στη Μαύρη Θάλασσα. Η Τουρκία προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Δεν θα περάσουν και τα ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα αν θελήσουν να, να φτάσουν εκεί. Όμω σε περίπτωση που επιθυμούν να επιστρέψουν στι βάσει του θα μπορούν. Άρα μπορεί να ακούγεται στη Δύση. Ότι η Τουρκία έκλεισε τα στενά, αλλά ουσιαστικά ικανοποιεί και τη Μόσχα με αυτή την κινήσή τη και τη Δύση ενδεχομένω, ε, για να δούμε ότι ακόμα και σήμερα η Τουρκία προσπαθεί να, να κρατήσει ισορροπίε στο ζήτημα αυτό. Να πούμε okay. επίση ότι ο Μεγρού Τσαβούσογλου πριν την αποφασία αυτή είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομολογό τον κύριο Μπλίνκεν, όπω και ο εκπρόσωπο τη Τουρκική Προεδρία ο κύριος Καρίν με τον κύριο Σάλιβαν στι ΗΠΑ, δέχθηκε πιέσει στην Τουρκία για να κάνει κάτι τέτοιο, όμω η συνθήκη του Μοντρέ διάβασε λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν τρει όροι. Ο ένα όρο του άρθρου 19 λέει ότι σε περίπτωση που υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση που δεν απειλείται η Τουρκία, δεν εμπλέκεται η Τουρκία, τότε κλείνουν τα στενά για τι παράκτιε χώρε, αυτέ που απειλούνται ουσιαστικά, αλλά η Τουρκία βάζει, διαβάζει κάπως διαφορετικά, βάζει το άρθρο 21 ουσιαστικά και είναι σαν να βρίσκεται υπό την απειλή πολέμου η Τουρκία ή σαν να βρίσκεται σε πόλεμο αλλά τα στενά για όλες τις χώρες παράκτηες και μη και εφαρμόζεται τη συνθήκη του Μοντρέ ναι. με έναν δικό της τρόπο αλλά γραμμές, ούτε να το ναι. θα να περάσουν. Mm -hmm. Θα λέγαμε, Μανώλη Κωστίδη, πως η Άγκυρα, η Τουρκία, αυτές τις ημέρες της κρίσης, κάνει ασκήσεις ισορροπίας σε τεντωμένο σκηνή. Νομίζω ναι, το είδαμε, το είπε και ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ρετζέπτα είπε στο, στο διάγγελμα του προς το τουρκικό λαό μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είπε ότι δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε ούτε την Ουκρανία, ούτε τη Ρωσία. Βεβαίω mm -hmm. βεβαίως κατηγόρησε για, για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία τη Ρωσία. Ε, αλλά είπε ότι δεν μπορεί να καταρρύψει και τη Ρωσία ε, στην παρούσα φάση. Άρα ε, δεν θα, ούτε έχει κλείσει τον ενάεριο χώρο τη η Τουρκία αυτή τη στιγμή για τα, για τα, ουκρανικά, για τα ρωσικά αεροσκάφη, κάτι που έχουν κάνει όλες, σχεδόν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, τα στενά τα κλείνει για όλε τι χώρε. Ούτε στέλνει όπλα ε, στην Ουκρανία. Ε, βεβαίως Βεβαίω, στο παρελθόν μπορεί να έχει πουλήσει τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, αλλά στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, διότι δεν θέλει να χάσει και την υποστήριξη της Μόσχα ε, Μόσχας που τόσο πολύ έχει στηρίξει την Τουρκία και με τον πυρηνικό σταθμό και με τους 400 αλλά και με τις εμπορικές σχέσεις που διαθέτουν αλλά και στην εργασία στη Λιβύη και στη Συρία. Μάλιστα, έχει ανοιχτέ δουλειέ η Άγκυρα με τη Μόσχα και θέλει να διαφυλάξει τα συμφέροντά τη. Έχει καταδικάσει τον πόλεμο, α, τη ρωσική εισβολή, αλλά μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, παίζει με, το, με τη λογική των ίσων αποστάσεων. Μανώλη Κωσίδη, σε ευχαριστούμε θερμά. Δεν, Πάμε. Δεν, ναι, δεν ναι. έχει χρησιμοποιήσει, τον όρο τη εισβολή. Ναι, ναι. Έχει μιλήσει για σερβιτική επιχείρηση. Τον χρησιμοποίησα επειδή είναι ο όρος που επιχείρηση. χρησιμοποιεί η διεθνή κοινότητα, βεβαίω. Και όχι, δεν, 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 ναι, ναι. δεν, δεν σε διόρθωσα ναι, ίσα, ίσα, ναι, ναι, εγώ. Ναι, ναι. Απλά τονίζω ε, τον όρο ότι η Τουρκία αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη εισβολή. Ακριβώ. Προσέχει πάρα πολύ με τι λέξει. Μανώλη Κωστή, ευχαριστούμε πολύ.